το να μεγαλώνεις ένα παιδάκι όπως την Κωνσταντίνα, η καθημερινότητα είναι πολύ διαφορετική από ένα παιδί που δεν είναι αμαία. Από το να πιει νερό, να φάει, να παίξει, το παραμικρό που για εμάς είναι ένα τίποτα, για αυτήν είναι ένας άθλος. Η Κωνσταντίνα για εμένα είναι ένα παιδί θαύμα. Με τη γέννησή της αναθεώρησα πολύ όλη τη ζωή. Είναι ένα παιδάκι πολύ δημιουργικό. Ο δυναμισμός της είναι τρομερός. Η ετοιμότητά της, η ετοιμολογία της, η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας που τσακίζει κόκαλα. Θέλω να γίνω δασκάλα. Όταν θα τελειώνω το σχολείο, θα γίνω τραγουδίστρια. Η Κωνσταντίνα είναι ένα από τα καμάρια της ΕΛΕΠΑΠ. Μεγάλωσε στην αγκαλιά μας, τη θεραπευτική μας αγκαλιά. Το σώμα που έχει ένα θέμα δεν φυλακίζει την ψυχή της και το πνεύμα της. Η νοημοσύνη της είναι εξαιρετική. Προσπαθεί για το καλύτερο για εκείνη και για τους συμμαθητές της. Έχει πολύ φαντασία, παίρνει πρωτοβουλίες, επιλέγει παιχνίδια και είναι πάρα πολύ αξιοθαύμαστος ο τρόπος που βρίσκει τρόπους για να γίνει πιο λειτουργική στο παιχνίδι της και γενικά στις δραστηριότητες που κάνουμε εδώ στην εργοθεραπεία. Κάθε μέρα μας εκπλήσει ευχάριστα, κάθε μέρα τη θαυμάζουμε όπως και όλα τα παιδιά. Παίρνουμε μάλλον περισσότερα μαθήματα ζωής εμείς από εκείνα παρότι εκείνα από εμάς. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μαθαίνει να παίρνει και να δίνει αγάπη. Παιδιά, συγκινούμε, δεν μπορώ. Είχα μια πελάτησα, της οποίας της είχα φτιάξει το σπίτι. Και λίγο καιρό μετά έπαθε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Και αναγκαστικά έπρεπε να χρησιμοποιεί ένα πυρικό αμαξίδιο. Έτσι με κάλεσε να της επιδιορθώσω το σπίτι, να της κάνω εσμένες μετατροπές, ώστε να είναι προσβάσιμο. Είναι εύκολο να αλλάξεις τη διαρρύθμιση, να κάνεις ένα μπάνιο προσβάσιμο, να χρησιμοποιήσεις κάποια συγκεκριμένα έπιπλα, έτσι ώστε να μπορείς να κυκλοφορείς μέσα σε ένα κλειστό χώρο με ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Όσοι έχουν ανάγκη ενός αναπηρικού αμαξιδίου για να κινηθούν στα σπίτια τους, πάλι πρέπει να βγουν έξω από το σπίτι τους. Οπότε αναγκαστικά θα αντιμετωπίσουν τον πολυοδομικό ιστό, την έλλειψη ράμπας, τα σκαλοπάτια. Όλα αυτά τα πράγματα μου δώσαν την ιδέα να φτιάξω μια συσκευή η οποία με το πάτημα ενός κουμπιού, αν θες, σε βάζει να είσαι στην όρθια στάση. Έτσι μπορείς να κινείσαι οπουδήποτε θέλεις, θα κάνεις παρέα με τους φίλους σου, να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό προτέρημα, πλεονέκτημα που έχει το Landroller είναι το γεγονός ότι μπορεί να διαιρεθεί σε πολλά κομμάτια και να τα βάλει στο πρώτο μπαγκάζ από ένα μέτριο αυτοκίνητο και να πας μια εκδρομή. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το Landroller στο ψυχολογικό κομμάτι. Το να βλέπεις τον άλλον ευθέως στα μάτια και να συνομιλείς στο ίδιο επίπεδο. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν τι είναι το πρόγραμμα Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια. Πάντα λέω ότι, αν και ξεκίνησε ως μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πλέον είναι, θα έλεγα, ένα ταξίδι μετασχηματισμού, που είναι απόλυτα συμβατό με το όραμά μας και τις αξίες μας. Και το όραμά μας είναι να κάνει τη ζωή όλων των ανθρώπων καλύτερη. Ευτυχώς η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας και παιδάκια που έχουν θέμα τα βοηθάει το όποιο θέμα έχουν μερικές φορές να εξαφανίζεται. Ψάξαμε την αγορά, είδαμε πώς λειτουργεί και συνειδητοποίησαμε ότι η αγορά σε αυτό το τομέα έχει σκαλώσει στο 1980. Με όλα αυτά στο μυαλό, πήραμε την απόφαση στο γραφείο να ασχοληθούμε πιο ενεργά με το σχεδιασμό, να κάνουμε ορισμένα πρωτότυπα για να δούμε αν όντως λειτουργεί η ιδέα. Είχαμε συνεργασία με γιατρούς ορθοπαιδικούς και νευρολόγους, οι οποίοι και αυτοί μας βοήθησαν να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να μην γίνουν λάθη σε κρίσιμα σημεία.
αποφασίσαμε να δουλέψουμε με τον Δημήτρη και να τον βοηθήσουμε μέσα από τις εταιρικές μας συνεργασίες και τα προϊόντα στα οποία έχουμε πρόσβαση και στις τεχνολογίες, να τον βοηθήσουμε να το εξελίξει, να το πάει παραπέρα, να το κάνει ελαφρύτερο, ταχύτερο και φυσικά να το προσαρμόσουμε και μέσα σε αυτό το ταξίδι μετασχηματισμού του προϊόντος να λειτουργήσει και για μικρότερα παιδιά και άρα να του δώσουμε και μια άλλη διάσταση που είναι να γίνει προσβάσιμο και σε μικρότερες ηλικίες. Η ιδέα του να συμμετέχουμε και εμείς στο πολύ όμορφο εγχείρημα της ομάδας του Δημήτρη και της εταιρείας Κοτσόβολος δημιούργησε αμέσως την ανάγκη και τη θέληση να προσπαθήσουμε να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε αυτή τη διαδρομή. Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε αρκετά από τα μεταλλικά κομμάτια, όπως είναι κάποια μέρη των τροχών, ενώ βοηθήσαμε και στη γενικότερη μελέτη του οχήματος. Προσπαθούμε δηλαδή να σχεδιάσουμε έξυπνα πολλά από τα μέρη του οχήματος με τον καλύτερο, ταχύτερο αλλά και οικονομικότερο τρόπο. Έχουμε συναντήσει όλων των ειδών τις δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα, να κατασκευάσει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν ούτε τα μηχανήματα με τα οποία μπορείς να φτιάξεις αυτά τα πράγματα που δεν υπάρχουν. Όμως εμείς το είχαμε βάλει σκοπό ότι θα το καταφέρουμε και έτσι φτάσαμε εδώ πέρα να το έχουμε σαν προϊόν. Κάθε παράδοση ενός Land Roller είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς, γιατί νιώθουμε με αυτόν τον τρόπο ότι συμβάλλουμε στο να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτερος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να το δώσουμε σε ένα κοριτσάκι για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Την πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει να φτιάξουμε ένα μαξίδιο για να το δωρήσουμε στην Κωνσταντίνα μέχρι τη στιγμή που το πήγα και της το έδωσα, είχα συνειδητοποιήσει το επίπεδο της συγκίνησης που θα ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Η Κωνσταντίνα με το που το είδε, το αγάπησε βασικά. Κατάφερε να πάει μόνη της από τη μία τάξη στην άλλη, να κάνει τις βόλτες στους διαδρόμους, να κινηθεί αυτόνομα και χωρίς τη βοήθεια κάποιου συνοδού, βοηθού. Από την πρώτη στιγμή που η Κωνσταντίνα χρησιμοποίησε το Land Roller, ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και ήθελε να το δείξει σε εμάς, ήθελε να το δείξει στους συμμαθητές της. Σίγουρα θα τη βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά το κομμάτι της ανεξάρτητης κίνησης. Έχει αυξήσει τη λειτουργικότητά της και τη συμμετοχή της σε διάφορα παιχνίδια και σε δραστηριότητες. Επίσης, την κάνει χαρούμενη γιατί μετακινείται μόνη της πλέον. Μπορεί να φτάσει αντικείμενα σε μεγαλύτερο ύψος που πριν δεν μπορούσε να το κάνει. Έτσι λοιπόν νιώθει ίση με τα άλλα παιδιά. Μου αρέσει πολύ επειδή πηγαίνω βόλτες μόνη μου, χωρίς να με βοηθάει η μαμά και να κουράζεται. Για εμένα είναι σημαντικό το παιδί μου να είναι χαρούμενο. Και ό,τι την κάνει χαρούμενη, κάνει και εμένα χαρούμενο. Πραγματικά, της δίνει φτερά στην περαιτέρω αποκατάσταση. Φτερά στην ενσωμάτωση, την κοινωνική. Φτερά στην προσβασιμότητα, η οποία είναι το σημαντικότερο κομμάτι για την κοινωνική ενσωμάτωση. Το Land Rollers, την καθημερινότητα της Κωνσταντίνας, θα έχει διάφορες θετικές επιπτώσεις και στη μετακίνηση αλλά κυρίως στο παιχνίδι, στην τάξη, στα μαθήματά της. Θα μπορεί να σηκώνεται στον πίνακα με την πραγματική έννοια του σηκώνομαι στον πίνακα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η Κωνσταντίνα, καθώς είναι μικρούλα τώρα και θα αρχίσει να το χρησιμοποιεί από τόσο νεαρή ηλικία, καθώς θα μεγαλώνει μαζί της, θα μεγαλώνει και το ίδιο το Land Roller. Το όραμά μου είναι αυτό το ταξίδι της τεχνολογίας χωρίς εμπόδια που εφαρμόσαμε στην Κοτσόβολος να αποτελέσει παράδειγμα και για τις υπόλοιπες εταιρείες λιανικής στην Ελλάδα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι το μέλλον
θα είναι σίγουρα πιο προσβάσιμο και οι εταιρείες λιανικής θα ευαισθητοποιηθούν, θα εφαρμόσουν όλες εκείνες τις δράσεις που εξασφαλίζουν καλύτερα προσβασιμότητα για όλους. Καλό είναι να θέλει να κάνει βόλτα. Ορίστε, ήρθα! Μπράβο. Πήγαινε πιο πάνω, να παρκάρεις την Ελιάδη. Θα δείτε πώς θα παρκάρω. Θα να με πιάσετε, να με πείσετε. Και μετά μου λες εμένα. Με ενοχλεί έτσι. Α, σε ενοχλεί κιόλα. Ένα παγωτό μεγάλο! Για προσπάθησε. Πόσα παγωτά θα φάμε? Δύο. Και εγώ πόσα? Τρία.